Καρκίνος. Μια λέξη που τρομάζει. Αλλά όλοι μας έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο που το βίωσε, συνεχίζει να το βιώνει ή το έχει βιώσει και ίσως να μην τα κατάφερε να βγει νικητής. Στην Κύπρο, με βάση το αρχείο καρκίνου, έχουμε περίπου 3.200 νέα περιστατικά το χρόνο, την ώρα που σε όλο τον κόσμο 8,2 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο. Ωστόσο, η άλλη πλευρά της ζωής είναι πως οι άνθρωποι έχουν μάθει από την φύση τους να είναι μαχητές. Το παλεύουν και τις πλήστες των περιπτώσεων βγαίνουν νικητές. Τρεις νέοι άνθρωποι, δύο μητέρες μικρών παιδιών και ένας νεαρός γιατρός μας μιλούν για τη δική τους εμπειρία καρκίνου, τη σκληρή μάχη που έδωσαν με όλες τις δυνάμεις με την νόσο και βγήκαν νικητές. Έπρεπε να μαζέψω τις δυνάμεις μου, δυνάμεις που πίστεψε με έχουμε όλοι μας όταν τις χρειάζεσαι. Εμένα η δύναμή μου ήταν ο γιος μου και ο άντρας μου. Μαζί οδηγώ την πίστη και την προσευχή. Οι γιατροί μου, ο προσωπικός μου και ο γιατρός του Ογκολογικού της Τράπεζας Κύπρου, οι γιατροί μου, αυτοί που τους ευχαριστώ ιδιαίτερα, μου είπαν από την αρχή, αυτό το είδος της νόσου, το λέμφωμα που είχα εγώ, είναι σε μεγάλο ποσοστό ιάσιμο. Αυτό πήρα σαν δεδομένο, ότι είναι ιάσιμο, θα γίνω καλά και το πάλεψα. Μόνο το μωρό μου σκέφτηκα. Όχι εμένα. Το μωρό μου είναι ακόμα μικρό και θέλω να το δω να μεγαλώνει. Να ζήσουμε ακόμα πολλές στιγμές και πρέπει να το δω να μεγαλώνει. Ο Θεός με βοήθησε. Οκτώβριος είναι ο μήνας διαφώτισης για τον καρκίνο του μαστού. Είχα διαγνωστεί, θυμάμαι, είχα πει στο γιατρό χαρακτηριστικά, εγώ θα ζήσω και θα ζήσω για το γιο μου, βεβαίως και για τον εαυτό μου, αλλά πάνω απ' όλα για το γιο μου, γιατί θέλω να δω το γιο μου να μεγαλώνει. Οι χημειοθεραπείες ήταν πάρα πολύ δύσκολες για μένα. Ένιωθα συνεχώς, δεν ένιωθα καλά, ένιωθα άρρωστη, δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Ήταν πολύ δύσκολες μέρες, λύγησα πάρα πολλές φορές. Όμως, εκείνες τις φορές που λύγιζα, το αντιμετώπιζα μόνη μου πάντοτε. Πολύ δύσκολο. Αλλά στάθηκα στα πόδια μου γιατί ήταν σημαντικό να είμαι καλά για το γιο μου. Και πάλι. Έπιανα τη γιατρό μου τηλέφωνο και της έλεγα ότι δεν νιώθα καλά. Γιατί δεν ήθελα να ξέρει κανένας ότι δεν ήμουν καλά. Και μου έλεγε, με καθησυχάζει και μου έλεγε, θα είσαι καλά. Και μου έλεγε δύο κουβέντες και πραγματικά νιώθα καλύτερα. Ο αντρικός καρκίνος μαστού ευτυχώς όμως περιορίζεται σε ελάχιστους αριθμούς. Η διάγνωση του CA, να το πούμε, το μαστού, ξεκίνησε το 2012. Ήταν ακριβώς μετά που ήδη ο παπάς μου ενωσούσε με παγκρεατίτιδα. Σκεφτείτε ότι σε ένα σπίτι υπήρχαν δύο άτομα που ενωσούσαν. Όμως, επειδή έπρεπε να ήμουν πάντο πιο δυνατός μες στο σπίτι, ήταν ότι έπρεπε να φορήσω τη δική μου μάσκα. Έφαγα 2 χρόνια, να σου πω την αλήθεια, ώσπου να το δεχτώ, παρόλο που δεν το έδειξα. Ναι, τρομοκρατήθηκα, φοβήθηκα πάρα πολύ. Ο νους του ανθρώπου, φαντάζεσαι τι σενάριο μπορεί να κάνει. Σαν να ήταν χτες τώρα, εντωμεταξύ. Ξεσπάς, εν το δέχεσαι. Και ακόμα και τώρα, όσο και να το λέμε ότι το περάσαμε, είμαστε σε καλό δρόμο, και αυτό θέλω να πιστεύω. Η βαθιά πίστη στο Θεό και την Παναγία, οδηγός και δύναμη όλων όσοι περνούν δύσκολες στιγμές, πόσον μάλλον όταν πρέπει να παλέψουν με μια από τις δυσκολότερες ασθένειες. Κοιμόμουνα με την εικόνα της Παναγίας κάτω από το μαξιλάρι μου και με την προσευχή έπαιρνα δύναμη. Ένιωθα ότι ήταν δίπλα μου πάντα και πολλές φορές είδα αυτή τη δύναμη της προσευχής. Όταν πονούσα, με την προσευχή ένιωθα πολύ καλύτερα. Ήρθα πολύ πιο κοντά στο Θεό με αυτή την περιπέτεια μου. Ήταν που πάντα που ήμουν αφοσιωμένος
στο Θεό. Απλά έρχεσαι πιο καλύτερα και πιο κοντά. Ένιωσες ότι θα σε προστατεύσει και εγώ, μάλιστα. Ένιωσα το. Μα μπορεί να ακούγεται για τους άλλους υπερβολικό ή... Αλλά εγώ το αισθάθηκα. Και την παρουσία του, μάλιστα. Αισθάθηκα ότι έχω την ευλογία να προχωρήσω. Και θέλω να δώσω και ένα μήνυμα έτσι σε όλες τις γυναίκες που μας παρακολουθούν. Θέλω να είναι όλες δυνατές, να έχουν πίστη, να έχουν δύναμη, να έχουν θετικότητα, πάνω απ' όλα θετικότητα, καλή ψυχολογία, να είναι κοντά στο Θεό, στην Παναγία, στο Χριστό, γιατί είναι πολύ σημαντική η πίστη σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, και να είναι με την οικογένεια τους, συγκινούμαι που το λέω, συγγνώμη, να είναι μαζί με την οικογένεια τους όσο πιο καλά, όσο πιο αγαπημένα. Το μήνυμά τους κοινό και απλό. Να αγαπάμε περισσότερο τους διπλανούς μας και να συγχωρούμε. Να είμαστε θετικοί, να έχουμε ελπίδα, αισιοδοξία και όνειρα για τη ζωή. Ακόμα και όταν εμείς οι ίδιοι ή κοντινά μας πρόσωπα έφτασαν πολύ κοντά στο θάνατο.